ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότε σήμερα στην Καλιθέα. Θα ξεκινήσω από ένα γενικό θέμα που αφορά στον προσανατολισμό τη πόλη. Η Καλυθέα βρίσκεται σε μια πολύ χαρακτηριστική, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συνεπώς πολύ κρίσιμη στιγμή τη διαδρομή τη. Βρίσκεται δηλαδή στο γεωγραφικό κέντρο μεγάλων μεταβολών οι οποίες σημειώνονται στην Νότια Αθήνα από το Μουσείο της Ακρόπολης μέχρι το παραλιακό μέτωπο, όπου η συγκέντρωση των σημαντικότερων ίσως μορφωτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων της χώρας, ιδιωτικών ή δημοσίων, με πιο εμβληματικό ασφαλώς το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δημιουργεί σε συνδυασμό με την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου πρωτοφανείς ευκαιρίες για την αναπτυξιακή προοπτική αυτής της συνοικίας το ερώτημα συνεπώς το οποίο θα κληθούμε όλοι να απαντήσουμε σε αυτές τις εκλογές είναι προ όφελο τίνος θα οριστεί αυτή η ανάπτυξη. Θα αφήσουμε αυτά τα πολύ ωραία και λαμπρά οικοδομήματα να λειτουργούν μόνα τους άσχετα από την πόλη και τους κατοίκους της ή θα προσπαθήσουμε να στρέψουμε τη λειτουργία αυτών των χώρων και των κοινωνικών δράσεων που αναπτύσσονται εκεί στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων και την εξέλιξη της πόλης. Εμείς προφανώς προτείνουμε το δεύτερο. Η ανάπλαση του παραλιακού μεθόπου είναι ένα αίτημα το οποίο υλοποιείται με πρωταγωνιστικό το ρόλο της περιφέρειας Αττικής ύστερα από πάρα πολλέ δεκαετίε προσπαθειών και πραγματικών αγώνων των κατοίκων. Δίνει την ευκαιρία σύνδεσης της πόλης με την παραλία ένα ιστορικό αίτημα μαζί της, της σύνδεση και ολόκληρη της Νότιας Αθήνας με την παραλία. Άρα δυνατότητες για την ανάπτυξη κοινωνικών, αθλητικών, πολιτιστικών και επιχειρηματικών δράσεων από τις οποίες η Καλυθέα πρέπει να ωφεληθεί. Λόγω των μνημονίων υπήρξε μια ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει εκδομές στην Καλυθέα που να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα με κάποιο τρόπο. Η, κοινωνική, η πολιτική της κοινωνική πρόνοιας πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο και του δημοσίου διαλόγου ενώπιον των εκλογών αλλά και της πραγματικής δράσης του Δήμου μετά από αυτές. Η δράση αυτή δεν είναι απλώς η παροχή φιλανθρωπικής βοήθειας σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα οργανώσει το Δήμο έτσι ώστε α, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερος πληγή από την α, οικονομική κρίση να ξέρουν ότι ο Δήμος έχει στη διάθεσή του δομές δράσεις πρόνοιας και αλληλεγγύης για να τους βοηθήσει. Συνδέεται όμως ασφαλώς και με ολόκληρο τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της πόλης. Διότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Καλυθέα, που ήταν αρκετά εντατική στα προηγούμενα χρόνια, μεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει δεχθεί μια μεγάλη, ένα μεγάλο πλήγμα εξαιτία τη οικονομική κρίση. Ο τρόπο λοιπόν με τον οποίο οργανώνει το Δήμο και την πόλη, ο τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στην ανανέωση του αστικού ιστού τη πόλη, των μεγεθών τη, θα διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο και στην άρση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, ιδίως τώρα που έχει ολοκληρωθεί και αυτή η περίοδος των όρων του δανειακού προγράμματος. Αυτή η πολιτική που η προσπάθεια την οποία σας εκθέτω έρχεται σήμερα κατά τη γνώμη μου σε αντίθεση προς ό,τι επιχειρεί να κάνει ο σημερινός δημιουργός. Κατά τη γνώμη μου το θέμα δεν είναι προσωπικό, είναι βαθιά πολιτικό. Δεν είναι δυνατόν ο χώρος, ο ιδεολογικός και πολιτικός χώρος, ο οποίος εμπνέεται από τις ιδέες του νεοφιλελευθερισμού, να μπορέσει ποτέ να συμβάλλει σε μια ανάπτυξη της Καλυθέας με όρους τέτοιους, κοινωνικής, συνοχής και ελεγγύης. Η γραμμή που θέλει να ακολουθήσει ο σημερινός δήμαρχος και θέλει να την ολοκληρώσει διεκδικώντας και μια νέα δημοτική θητεία είναι ακριβώς αυτή. Πέραν των άλλων, κατά τη γνώμη μου, και ο ίδιος και οι συνεργάτε του απλώς δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Επειδή η Καλυθέα είναι μια πυκνοδομημένη περιοχή, από πλευρά ελεύθερων χώρων και πρασίνου, τι γίνεται. Η Καλυθέα είναι ο πιο πυκνοδομημένο και πυκνοκατοικημένο δήμο τη χώρα. Αυτό είναι ένα ρεκόρ το οποίο παραμένει εντυπωσιακό αλλά δημιουργεί και εξαιρετικά προβλήματα. Ο Δήμος πρέπει να σχεδιάσει την προσπάθειά του να θέσει σε δημόσια χρήση νέους χώρους. Υπάρχουν τέτοιοι. Δεν είναι πολλοί αλλά για παράδειγμα ορισμένες ιδιαίτερα σημαντικές περιπτώσεις όπως είναι η αξιοποίηση των παλιών προσφυγικών κατοικιών και στο κέντρο της πόλης και στις τζιφιές και στα σφαγεία θα αποτελέσει κατά τη γνώμη μου μια σημαντική ευκαιρία αναπλάσεων μέσα στις γειτονιές της Καλυθέας η οποία έχει μεγάλη, μεγάλη σημασία για την προοπτική της πόλης. Πρέπει επίσης να ξαναδούμε όλο τον τρόπο με τον οποίο σήμερα εμφανίζονται αυτές οι πυκνοκατοικημένες γειτονιές, αυτοί οι δρόμοι, ας πούμε, στην Αδρομάχη, στους Υπάρχουν σχέδια και δυνατότητες ε, οι οποίες ε, θα μας επέτρεπαν να δούμε ε, λύσεις οι οποίες είναι στην εποχή μας περισσότερο ευχερίες από ό,τι στο παρελθόν προσπαθώντας βεβαίως και διεκδικώντας το βασικό πόρους και δυνατότητες για την εκτέλεση τέτοιων έργων. Το yeah. μήνυμα πάντως από αυτή την άποψη ε, είναι κατά τη γνώμη μου αισιοδόξο. Η αισιοδοξία στην οποία αναφέρομαι για την... Ε, εξέλιξη της πόλης έτσι όπως θέτεται το ερώτημα συνδέεται επίσης και με υπαρκτές εξέλιξεις. Δηλαδή με το γεγονός ότι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου είναι στην πραγματικότητα μια πράσινη ανάπλαση. 250 στρέμματα τίθενται σε δημόσια χρήση με πράσινο. Αυτό αναβαθμίζει την εικόνα της πόλης και την ευχέρεια της πόλης να συνδεθεί με το φυσικό περιβάλλον κατά τρόπο πρωτοφανή. Δεν έχει ξανασυμβεί στην Καλυθέα αυτό. Καμία δημοτική παρέμβαση επί σειρά δεκαετιών, όπω μπορώ να γνωρίζω την δράση του Δήμου, δεν μπόρεσε ποτέ να επιτύχει τέτοια σημαντική ποσοτική και ποιοτική μεταβολή. Ποια είναι η παράδοξη που εξοπείτε και ποια είναι η μέχρι τώρα η ιστορία σα. Το ερώτημα αυτό ε, συνδέεται πάρα πολύ με τις σκέψεις που διατύπωσα προηγουμένως εάν στην στιγμή κατά την οποία βρίσκεται η Καλυθέα πρέπει να απαντήσουμε ένα δίλημα έτσι όπως το διατύπωσα στην αρχή της συζήτησής μας αυτό σημαίνει ότι το σπουδαιότερο πολιτικό βήμα στο οποίο πρέπει να περιέλθουμε είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων αυτής της πόλης ανεξάρτητα από την κομματική τους προέλευση αλλά πάντως η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων της πόλης με καθαρές κοινωνικές στοχεύσεις. Δεν μπορούμε να μιλάμε στην εποχή μας για ανάπτυξη σε βάση τέτοια, η οποία θα προάγει τον κινησμό του νεοφιλελευθερισμού. Θα πρέπει να μιλάμε για ανάπτυξη η οποία θα υποστηρίζει την κοινωνική ελεγγύη και συνοχή. Ένα τέτοιο μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων προσπαθεί να συγκροτήσει και να εκφράσει η Προοδευτική Ενότητα Καλυθέα. Γι' αυτό άλλωστε χρησιμοποίησαμε και αυτόν τον όρο και στην επωνυμία της, του Δημοτικού Συνδυασμού. Και νομίζω ότι α, α, αυτή η σχέση είναι γνήσια, ειλικρινή και θα είναι και επιτυχή. Ο συνδυασμό, συνεπώ, αποτελείται από δύο δημοτικέ κινήσει την δημοτική κίνηση πολιτών Καλυθέας και την, το, την παράταξη Καλυθέα μπροστά, οι οποίες είχαν και στις προηγούμενες εκλογές μετάσχει χωριστά στις, στην αναμέτρηση. Τώρα απεφάσισαν να συνθέσουν τις δυνάμεις τους και να επιδιώξουν με αυτή τη συνεργασία την προώθηση των στόχων που σας ανέφερα προηγούμενα. Ε, υπάρχουν δηλαδή κοινωνικές δυνάμεις, πολιτικές παρατάξεις στην Καλυθέα που είναι ανοιχτέ σε συνεργασίες. Υπάρχουν άλλωστε, αυτέ οι δημοτικέ παρατάξει συνέστησαν το συνδυασμό. Είναι... Πέρα από το δικό σα συνδυασμό, ε, 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 Υπάρχουν και άλλε δυνάμει οι οποίε, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είχαν παρακολουθήσει λιγότερο τι κομματικέ σκοπιμότητε αυτή τη περίοδου και να είχαν ενεργήσει με καθαρότερο τρόπο υπέρ συνένωση αυτών των προσπαθειών, τώρα από τον πρώτο γύρο των ε, ε, εκλογών. Αλλά πάντω είναι σαφέ ότι σε μια πόλη όπω Καλυθέα, με μακρά προοδευτική παράδοση, δεν μπορεί κάποιο παρά να είναι αισιόδοξο ότι αυτό το ρεύμα αργά ή γρήγορα, παρά τα κομματικά ή ατομικά εμπόδια, μπορεί να σχηματιστεί. Πιστεύετε ότι δηλαδή ο Κλεισθένη με την καθιέρωση απλώ αναλογική θα βοηθήσει και αυτό προ αυτή την κατεύθυνση. Ο Κλεισθένη έκανε την τοπική αυτοδιοίκηση πιο ειλικρινή. Επέτρεψε δηλαδή στι κοινωνικέ δυνάμει οι οποίε θέλουν να ασχοληθούν με την αυτοδιοίκηση να το κάνουν. Τους παρέσχει αυτή την ευκαιρία. Δεν παρέσχει την ευκαιρία απλώ σε κάποιον να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έδωσε τη δυνατότητα με την καθίαρωση τη απλή αναλογική ε, κινήσει πολιτών οι οποίε ενδιαφέρονται για την εξέλιξη μιας πόλη να μπορούν να το κάνουν. Ε, Συνεπώ, θεωρώ ότι η, η, ο νέο εκλογικό νόμο και αυτή η μεταρρύθμιση, ιδίω σε μια εποχή μεταβολών στο πολιτικό σύστημα μεταβατική εποχή για το πολιτικό σύστημα και υπό μία έννοια εποχή εκδημοκρατισμού του πολιτικού συστήματος πρόκειται για μεταρρύθμιση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και αν μου επιτρέπετε την πρόβλεψη θα ολοκληρωθεί και περαιτέρω. Ο Κλεισθένης έχει συνέχεια, όχι μόνο γιατί το Υπουργείο Ιστορικών το εξήγηλε, αλλά και γιατί αυτή είναι η φυσική πολιτική του συνέχεια.